Έχω κοντά μου τον ποδοσφαιριστή του παλαιού Φαλήρου, τον Γιώργο Τζαβίδα. Γιώργο, σπουδαία πρόκριση. Έχω σαν αμφιβολία στο κύπελλο απέναντι στα Σούρμενα, στην διαδικασία των πέναλτι. Πέντε ψυχολογία ενώπιση συνέχεια. Πού κρίθηκε το μάτς τελικά, ένα σχόλιο καταρχάς για το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, ήταν αμφίροπο παιχνίδι. Κλειστό γενικά, δεν γίνανε πάρα πολλές φάσεις. Εμείς παραταχθήκαμε με κάποιες αλλαγές στην αρχή, γιατί εντάξει, είμαστε καινούργια ομάδα. Ο coach ακόμα και τώρα θέλει να δει κάποια παιδιά, να τους δώσει την ευκαιρία ακόμα και σε επίσημο παιχνίδι, να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Σταθήκαμε πάρα πολύ καλά. Δεν κινδυνεύσαμε πολύ. Στο δεύτερο μπορώ να πω εντάξει, είχαν κάποιες ευκαιρίες στα Σούρμενα, είχαμε και εμείς όμως. Τίποτα, εντάξει. Εμείς φάγαμε την κόκκινη, από εκεί και μετά δυσκολευτήκαμε λίγο, αλλά καταφέραμε ακόμα και με 10 παίκτες να σταθούμε πάρα πολύ καλά. Και αυτό είναι, είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, γιατί αρχίζουμε και δενόμαστε σαν ομάδα, γιατί είμαστε νέα ομάδα, έχουν έρθει πολλά νέα παιδιά. Καταφέραμε, σκοράραμε. Πολύ όμορφο γκολ. Ισοφαριστήκαμε στη συνέχεια από τα Σούρμενα, αλλά καταφέραμε, κρατήσαμε, γιατί εντάξει, υπάρχει και κούραση. Παίζαμε το Σάββατο, ξαναπαίζουμε. Μετά πήγαμε στα πέναλτι, ρώσικη ρουλέτα. Ήμασταν πιο τυχεροί και είχαμε πιο καθαρό μυαλό. Και καταφέραμε και περάσαμε κόντρα σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή. Και ειδικά μέσα στην έδρα της. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την απόδοσή μας. Συνεχίζουμε, γιατί στο πρωτάθλημα δεν έχουμε ξεκινήσει όσο καλά θα θέλαμε. Δουλεύουμε, δουλειά από αύριο. Να πάμε το Σάββατο στο Χαϊδάρι να κάνουμε την προσπάθειά μας και αν μπορέσουμε να κάνουμε το διπλό, γιατί πάμε για την νίκη, να πάρουμε τους πρώτους μας βαθμούς. Ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι έρχεται για εσάς τώρα το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε μέσα σε τρεις μέρες πάλι παιχνίδι. Αντιμέτωπο με μια ομάδα πολύ δυνατή της κατηγορίας και εκτός έδρας πάλι. Το καλό βέβαια για εσάς είναι ότι και το Χαϊδάρι έχει αγώνα σήμερα να βληθεί με τον Ηλιούπολη. Αλλά και πάλι φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι τώρα, Γιώργο, μέσα σε τρεις μέρες, και ειδικά για έναν εραστέχνη ποδοσφαιριστή να ανταπεξέλθει. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο για τους εραστέχνες, γιατί έχουν τις δουλειές τους, τις οικογένειές τους, φεύγουμε από τις δουλειές μας για να πάμε στο γήπεδο. Βέβαια είναι αυτό που κάνουμε και το αγαπάμε, γι' αυτό και το κάνουμε. Εντάξει, θα υπάρχει κούραση. Όπως είπατε και εσείς, έχουν και αυτοί παιχνίδι, οπότε δεν υπάρχει δικαιολογία. Θα πάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο, να πάρουμε τους πρώτους μας βαθμούς, γιατί η ικανοποίηση πρέπει να σταματήσει από το βράδυ, να χαρούμε όσο να χαρούμε, και από αύριο δουλειά για το πρωτάθλημα, γιατί είναι δύσκολο μάτς. Μπορεί το Χαϊδάρι και αυτοί να φύγανε αρκετοί παίχτες, αλλά δυναμώσαν και αυτοί, πήραν κάποιους άλλους, έχουν αναπληρώσει τα κενά τους, παίζουμε στην έδρα τους που πάντα εκεί πέρα είναι δυνατή. Τίποτα, πάμε να κάνουμε την προσπάθειά μας και καλώς εχόντων των πραγμάτων να πάρουμε το πρώτο μας διπλό και τους πρώτους μας βαθμούς, ώστε να μπορέσουμε να κοιτάξουμε μετά τη συνέχεια του πρωταθλήματος με μεγαλύτερη αισιοδοξία.